Λίγο κάτω τα μικρόφωνα, παιδιά. Είχα την ευκαιρία να ενημερώσω τον πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις αποφάσεις του 4ου συνεδρίου του κόμματος Ευρωπαϊκής Αριστεράς, όπου περιλαμβάνουν και την επιλογή της υποψηφιότητάς μου για την Προεδρία της Κομισιόν. Μια επιλογή που τιμά τους αγώνες του ελληνικού λαού για μια δίκαιη έξοδο από την κρίση. Εξέφρασα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας την επιδίωξή μου να αξιοποιήσω αυτή την υποψηφιότητα προκειμένου να αποκατασταθεί η εικόνα στην Ευρώπη, η πραγματική εικόνα στην Ευρώπη, για ένα άδικο και βάρβαρο πρόγραμμα λιτότητας που υφίσταται ο ελληνικός λαός, ένα πρόγραμμα που δεν οδηγεί στην έξοδο από την κρίση. Την πρόθεσή μου να συμβάλλω στο πλαίσιο του δυνατού στην ενίσχυση της διαπραγματευτικής χώρας, της διαπραγματευτικής θέσης της χώρας μας στην Ευρώπη, αλλά και της δυνατότητας να αποκατασταθεί η ισότιμη συμμετοχή της χώρας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Τέλος, είχα την ευκαιρία να εκφράσω στον πρόεδρο της Δημοκρατίας τη μεγάλη ανησυχία μας για δύο σημαντικά ζητήματα. Το θέμα της άρσης προστασίας πρώτης κατοικίας, των πληστηριασμών. Όπως γνωρίζετε, τα χρονικά περιθώρια στενεύουν. Η Ελληνική Βουλή πρέπει να νομοθετήσει το αργότερο μέχρι τα Χριστούγεννα που θα κλείσει η Βουλή, καθώς και για το θέμα της απελευθέρωσης των απολύσεων. Είπα στον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι αυτά τα δύο σημαντικότατα ζητήματα που αφορούν την προστασία της ιδιωτικής περιουσίας και της εργασίας δεν μπορεί να εναπόκειται στη βούληση εξωθεσμικών οργανισμών. Η Ελληνική Βουλή πρέπει να έχει λόγο. Η Ελληνική Βουλή είναι αυτή που πρέπει να νομοθετήσει. Οι βουλευτές, οι αντιπρόσωποι του λαού, είναι αυτοί που πρέπει να κρίνουν σε ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε. Και εξέφρασα λοιπόν στον Πρόεδρο την κάθετη διαφωνία μας με την πιθανότητα αυτό το κομβικό θέμα να μην περάσει από τη Βουλή, να υπάρξει παράκαμψη της Βουλής και υποβάθμιση της πολιτικού συστήματος, της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, αλλά και υποβάθμιση θεσμική, αν θέλετε, της Προεδρίας της Δημοκρατίας μέσα από αυτή την αναγκαστική διαδικασία των πράξεων νομοθετικού περιεχομένου. Και του ζήτησα να αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να μην έχουμε μία ακόμη εκτροπή.